έχει πάρα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχει και τον αγροτικό τομέα. Περιοδία στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Θόδωρος Καράογλου. Πρώτο σταθμός του κυρίου Καράογλου, το Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Φίλιππο Αναστασιάδη και συζήτησε τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, όσο και τις προοπτικές τις οποίες έχει. Όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο κύριος Καράογλου, θέλει να είναι ένας χρήσιμος συνεργάτης για τους Δήμους. Καλημέρα. Συνεχίζουμε το διπορικό μας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Μετά το κτήμα Βίβλια Χώρα, που πραγματικά θαυμάσαμε μια εντυπωσιακή επιχείρηση, μια επιχείρηση η οποία είναι υπόδειγμα και θεωρώ ότι προσφέρει πολλά και στην τοπική οικονομία αλλά και στην εθνική οικονομία της χώρας, μια που έχει και έναν εξαγωγικό προσανατολισμό. Τώρα βρισκόμαστε εδώ στην όμορφη Ελευθερούπολη, όπου με τον Δήμαρχο, με τον Φίλιππα, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τα προβλήματα που απασχολούν το Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. Είμαι βέβαιος ότι ο Δήμαρχος προσπαθεί για το καλύτερο, είμαι βέβαιος ότι έχει συγκεκριμένο πλάνο, σχέδιο και ότι με τη βοήθεια των πολιτών, των θεσμικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και γενικότερα του κράτους, του συντεταγμένου κράτους όπου χρειάζεται, θα πετύχει να υλοποιήσει τους στόχους του αυτού προς όφελος βέβαια των πολιτών του Δήμου Παγκαίου. Δήμαρχε, δύο λόγια. Έχουμε μια ιδιαίτερα καλή σχέση συνεργασίας με τον Υπουργό μας και φιλική άλλωστε με τον Θόδωρο από παλιά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επαφή που έχουμε και το γεγονός ότι σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλά θέματα του Δήμου μας στηρίζει ουσιαστικά για να μπορέσουμε να προσπεράσουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε τη γραφειοκρατία ως συνήθως. Είναι πολύ καλά ενημερωμένος για τα προβλήματα του Δήμου μας και όπου χρειαζόμαστε την βοήθεια είναι στο πλάι μας ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται για να πάει μπροστά ο Δήμος μας. Επίσης είναι σημαντικό το ότι η περιφέρεια, από ό,τι με διαβεβαίωσε ο Χρήστος ο Μέτριος στην πρόσφατη επίσκεψή μου και στην περιοδία στον Ομό Ευρώπης και Εύρω, οικονομικά στέκει, έχει τη δυνατότητα, έχει τα χρήματα να κάνει μια σειρά από έργα και βεβαίως τα αντικλιματικά είναι ένα κομμάτι έργου τα οποία είναι της περιφέρειας και πρέπει να τα αντιμετωπίσει η περιφέρεια. Εγώ σε ό,τι με αφορά θέλω να ξέρετε ότι θέλω να έχω τη συνεργασία και με τους Δήμους αλλά και με τις περιφέρειες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την και ευχαριστούμε τον Υπουργό για την επίσκεψή του στον Δήμο Παγκαίου. Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε και θα συναντήσουμε και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εμβληματικές στην τοπική και βοηθάνε πάρα πολύ στην τοπική κοινωνία. Αναπτύξαμε θέματα και ξανασυζητήσαμε γιατί ο Υπουργός ήταν ούτως ή άλλως ενημερωμένος. Έχουμε αυτή την επαφή και βοηθάει πάρα πολύ στον τόπο μας. Αναπτύξαμε θέματα τα οποία πραγματικά αγγίζουν την τοπική κοινωνία, τον Δήμο Παγκαίου. Σίγουρα έχουμε μια αγαστή συνεργασία και εκτιμώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή. Και επικουρικά ο Υπουργός θα μας βοηθάει προκειμένου να μπορούμε και να λύνουμε θέματα και να γινόμαστε περισσότερο παραγωγικοί και εμείς που αποδεικνύουν και οι συμπολίτες μας ότι είμαστε και με το ποσοστό που μας έχουν δώσει. Είχα τη δυνατότητα να ενημερωθώ για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος, αλλά βέβαια και για τις προοπτικές που υπάρχουν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι οι προοπτικές που υπάρχουν είναι ευίωνες, είναι πάρα πολύ θετικές. Σε ό,τι με αφορά, φιλοδοξώ να είμαι ένας χρήσιμος συνεργάτης όλων των θεσμικών φορέων της Μακεδονίας και της Θράκης. Όπως είπα και πιο πριν, έχουμε μία αρμοδιότητα και μία εμβέλεια η οποία επεκτείνεται σε 16 περιφερειακές ενότητες, ξεκινώντας από τη Φλόρνα και καταλήγοντας στον Εύρο, σε 72 δήμους που είναι στη συγκεκριμένη περιοχή και σε χιλιάδες άλλους φορείς. Αυτό που μπορώ εγώ να υποσχεθώ είναι ότι πάντοτε θα έχω ανοιχτά μάτια και αυτιά, θα είμαι φιλικός, θα είμαι συνεργάσιμος. Αυτά είναι τα τοπικά προϊόντα. Για να δούμε τι από όλα είναι. Ξεκινάμε, κουραμπιέδες, εντάξει. Κουραμπιέδες δεν είναι σε εσάς. Είναι καρβάλα, έτσι. Εκεί είναι καβάλα ή είναι ζώα. Ναι, είναι καβάλα. Με παράδειγμα βέβαια και εδώ. Α, ναι, αμέσως μετά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης επισκέφθηκε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελευθερούπολης Χρυσόστομο. Καταρχάς, θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες για την επίσκεψη εδώ στη Μητρόπολη μας του κυρίου Υπουργού και με την ευκαιρία αυτή μιλήσαμε σχετικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτόν τον καιρό η Μητρόπολη μας και έχουμε την ελπίδα ότι ο κύριος Υπουργός με την καλή διάθεση η οποία τον διακρίνει και με τα καλά αισθήματα που διαθέτει απέναντι στην Εκκλησία ότι θα έρθει αρρωγός στην προσπάθειά μας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Η δε επίλυση αυτή των προβλημάτων δεν είναι για μας, ούτε για τον Επίσκοπο, ούτε για την στενή έννοια για την Εκκλησία εδώ του τόπου, αλλά είναι για τον τόπο. Διότι και εμείς, και ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Δήμαρχος, είμαστε ταγμένοι στη διακονία του λαού. Κατά την περιοδία του στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, ο κύριος Καραόγλου είχε επαφές με πρότυπες μονάδες, όπως η επιχείρηση Βικρέ, ενώ νωρίς το πρωί βρέθηκε και στο κτήμα Βίβλια Χώρα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό που μας επισκέφθηκε. Μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε το έργο μας με νοδική πορεία και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη. Ναι, τώρα στην Νέα Βίβλια είναι πιο σύγχρονη η Υπουργέ, οπότε... Έχετε και ελληνικού σφαγείο ή όχι? Όχι, όχι. Τα φέρετε εσείς τα κρέατα, είτε εξεργάζεται με πράτσες. Πόσους κωδικούς έχετε? Παρόμοιους πάρους. Πάρους. Και εμπόρικους κωδικούς που προηγούμαστε. Πάρα. Και εμπόριο κάνουμε συγχρόνως. Πατάτες με λάδια και όλα πολλά. Πάρα πολλά. Ήρξε, ψάρι πάλι.